Έχουμε συνδεθεί και με τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής. Εκεί θα συναντήσουμε λοιπόν τη Σοφία Φασουλάκη, την απεσταλμένη του Open. Σοφία, καλησπέρα. Είδαμε μια πρώτη αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε στη Νέα Δημοκρατία, τι εκτιμούν? Πατάνε πάνω σε αυτό το μοτίβο τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη Ματίνα και υπενθυμίζουν μια αποστροφή του Πρωθυπουργού πριν από τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, σε μια συζήτηση που είχε με τον Δήμαρχο Τρικάλων. Είχε πει τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: χάνεις, φεύγεις, κερδίζεις, μένεις. Δεν το είχε πει μόνο για τον μπάσκετ, όπως λένε, το είχε πει και για την πολιτική ζωή του τόπου. Γιατί λίγο αργότερα τον ρώτησαν τι θα κάνετε αν δεν κερδίσετε τις εκλογές. Και ήταν ένα πολύ ισχυρό ενδεχόμενο αυτό να παραιτηθεί και ο ίδιος την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν λένε ότι ήταν πράγματι αναμενόμενη αυτή η αποχώρηση, η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα μετά από τρεις χαμένες εκλογικές αναμετρήσεις, τις οποίες συμπεριλαμβάνουν βέβαια και τις περιφερειακές αλλά και τις ευρωεκλογές. Λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε πολλές φορές επιθετική, τοξική προς τους πολιτικούς του αντιπάλους αντιπολίτευση, η οποία τελικά δεν του βγήκε σε καλό. Και περιμένουν βέβαια ποιος θα είναι ο επόμενος, ποιος είναι αυτός που θα είναι στην αντιπολίτευση την επόμενη μέρα.